Σήμερα θα μας φτιάξεις το banana bread, που είναι το επίσημο γλυκό της καραντίνας. Ισχύει. Το μεταξύ, ήθελα τόσο καιρό τηλεοπτικά να τη δείξω αυτή τη συνταγή, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου συνταγές. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Και όταν λέω ανάποδα, εννοώ θέλω να τελειοποιήσω λίγο το ένα που έχω έτοιμο, το στρογγυλό. Θα ρίξω από πάνω, λοιπόν, έχω βάλει ζαχαρούχο γάλα, το οποίο το έχω βράσει κλασικά να γίνει σαν καραμέλα. Και θέλω να το ρίξω από πάνω σαν σάλτσα, εδώ. Για να κάνουμε μία ακόμα εκδοχή ενός banana bread. Πω πω ρε παιδί μου, συγγνώμη παιδιά, το βλέπετε, έχετε μπανάνες σπίτι. Πάμε μαζί με τον Χρήστο να φτιάξουμε τον μπανάνα. Όλγα μου το μόντρο συνέχεια να ροσβήνει. Για δες το λίγο. Ξέρεις τι, ποιο είναι το θέμα, αρέσει η Κατερίνα, ότι αυτές τις μέρες που είναι ο κόσμος στο σπίτι. Ναι, κάνει δουλειά σου εκεί, δώσε πόνο. Θέλω να δείξουμε συνταγή η οποία έχει υλικά που λίγο πολύ όλοι έχουμε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε πάλι υλικά. Και νομίζω ότι οι μπανάνες είναι ένα φρούτο που υπάρχουν στα σπίτια. Και επειδή πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να τις φάμε όλες, μας μένουν. Άρα. Είσαι μάγος, μου φτιάξει τη μέρα και δεν ήμουν καλά χθες το βράδυ καθόλου. Θέλω να σου πω ότι είναι από τις συνταγές που ειδικά αυτές τις μέρες και εγώ που στο σπίτι παλιότερα δεν έκανα γλυκά, είναι τη φτιάχνω μέρα παραμέρα γιατί μέρα παραμέρα τρώω ένα ολόκληρο banana bread. Πάμε να δούμε τα υλικά. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά για να τη φτιάξουμε γιατί είναι πανεύκολη συνταγή, πολύ πολύ εύκολη συνταγή. Για τον banana λοιπόν bread που θα φτιάξουμε σήμερα θα χρειαστούμε 320 γραμμάρια αλεύρι, αλεύρι ζαχαροπλαστικής, 150 ml ηλιέλαιο, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 100 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 2 κάψουλες βανίλιας, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 4 όριμες μπανάνες, παραγινωμένες δηλαδή να είναι, και για την επικάλυψη 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα και 1 μπανάνα, το οποίο αυτό εγώ σας το έχω δώσει σαν εναλλακτική, αν θέλετε έτσι να το κάνετε ακόμα πιο πλούσιο όπως είναι αυτό το στρογγυλό. Αν το βρίσκουμε παντού το ζαχαρούχο γάλα, ναι, οπότε ναι. Και πολύ οικονομικό. Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, θέλω να σου πω το εξής, ότι έχω φέρει και το μίξερ χειρός, αλλά θέλω να τη δείξω όλη τη διαδικασία. Το λέγαμε πριν και με τη Χρύσλα, ότι είναι ωραίο να τη δείξουμε όλη τη διαδικασία τελείως στο χέρι. Χωρίς καθόλου μίξερ, να δείξουμε πώς απλά είναι τα πράγματα. Σωστά, καλύτερα γιατί πού να πλένουμε μετά, εγώ στο χέρι θα το φτιάξω σήμερα. Λοιπόν, έχουμε βάλει το ηλιέλαιο της συνταγής μας μέσα σε μία μπασίνα και εδώ θα έρθω να ρίξω τώρα την καστανή ζάχαρη. Γιατί βάζεις καστανή, και τα δύο. Έχει και τις δύο και μου αρέσει η ερώτησή σου. Εμένα γενικότερα στις συνταγές μου αρέσει η καστανή ζάχαρη γιατί δίνει και το άρωμα που έχει η μελάσσα της καστανής ζάχαρης, αλλά μου κάνει και το προϊόν λίγο πιο μαστιχωτό. Σωστά. Άρα λοιπόν το banana bread, αυτό που και γι' αυτό και δεν ονομάζεται banana cake, είναι ότι όπως το είδες κιόλας είναι πιο μεστό, δεν είναι τόσο αφράτο. Καλά, η γεύση είναι απίστευτο. Τώρα εντάξει, μπορώ να το φάω όλο αυτό. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι έχει και μεγαλύτερη διατηρησιμότητα. Άρα και να μην αγχωθείτε να το φάτε σε μια μέρα που πιστεύετε με παιδιά και μόνο που θα μυρίζει μέσα στο σπίτι αυτή η μυρωδιά θα σας ανοίγει την όρεξη και θα θέλετε να το φάτε κατευθείαν. Εδώ λοιπόν αυτό που έχω κάνει ουσιαστικά είναι ότι έχω ανακατέψει λίγο το ηλιέλαιο της συνταγής μου μαζί με τις ζάχαρες και τώρα θα έρθω στον μούλτι που έχουμε και θα πάρω τις μπανάνες της συνταγής μου, 4, θέλουμε να είναι όριμες οι μπανάνες για να μπορέσουν να γίνουν σαν πουρές. Ωραία. Κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Να σε ρωτήσω κάτι. Διατηρείτε μέρες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν θα το φάμε όλοι. Γιατί πες ότι είναι ένα ζευγάρι τώρα, μια οικογένεια. Όλο σπίτι, σε πόσες μέρες πρέπει να το έχει καταναλώσει? Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Το συγκεκριμένο γλυκό, αυτό που σου είπα και πριν, είναι ότι επειδή έχει την μπανάνα, που η μπανάνα έχει αρκετή υγρασία και επειδή δεν είναι σαν τα κλασικά κέικ που είναι πολύ πολύ αφράτα και μετά αρχίζουν λίγο και στεγνώνουν, έχει μεγάλη διατηρησιμότητα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να διατηρηθεί σκεπασμένο ακόμα και μία εβδομάδα και να είναι μαλακό. Τέλεια. Είναι μαλακό. Σκεπασμένο, ωραία. Λοιπόν, έχω βάλει τις δύο μπανάνες. Τις πολτοποιώ. Θέλω να σας πω ότι όσο πολτοποιεί την μπανάνα στο καινούργιο βιβλίο εδώ που κυκλοφορεί από εκδόσεις Διόπτρα, γλυκά χωρίς τρεις τελίτσες, υπάρχει μέσα και το banana bread. Εδώ, στο καινούργιο βιβλίο του Χρήστου. Θέλω να σας πω για αυτό το βιβλίο, μέχρι να κόψω και τις άλλες δύο μπανάνες, ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο, αυτό καταρχήν εκεί που είναι το μπροστά, είναι το δικό σου, να ξέρεις, θα το πάρεις μετά. Εννοείται θα το πάρω. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ο τίτλος του είναι χωρίς γιατί. Γιατί είναι χωρισμένο σε 8 κεφάλαια, τύπου χωρίς ζωικά, χωρίς ζάχαρη, χωρίς αυγά, χωρίς γλουτένη, χωρίς πολύ χρόνο, χωρίς πολλές θερμίδες. Γιατί έχω ακούσει και πολλές φορές να λέει τώρα ο κόσμος ότι ναι, εντάξει, μην τρώμε γλυκά, γιατί καθόμαστε και όλη τη μέρα, θα παχύνουμε και πώς. Εδώ λοιπόν σας δίνω και εκδοχές συνταγών που δεν έχουν πολλές θερμίδες και είναι πολύ, πολύ γευστικές. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω βάλει και τις άλλες δύο μπανάνες, 4 μπανάνες στο σύνολο, μια χαρά μέχρι εδώ. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να κάνουμε τις μπανάνες πουρέ, κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Ωραία. Και έχουμε τελειώσει και με αυτό το βήμα της συνταγής, θα πάρω λίγο και αυτό που έχει μείνει μέσα. Και τα βάζεις μέσα στο ηλιέλαιο που έχουμε ανακατέψει μαζί. Μπράβο, με τη ζάχαρη, τη λευκή και την καστανή. Και εδώ λοιπόν θα έρθουμε λίγο με το σύρμα μας να ανακατέψουμε, να απορροφήσει την μπανάνα. Και τα τελικά υλικά μου είναι και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι οι δύο βανίλιες της συνταγής μου. Εδώ, μία και μία-δύο.
Το baking powder της συνταγής. Ωραία. Το αλάτι. Για τη συνταγή αναλυτικά στο tvopen.gr. Βεβαίως. Θα βρείτε και τα γραμμάρια και τα πάντα που θα χρειαστείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν λέει με γραμμάρια, λέει με κουταλιές του γλυκού. Για εσάς που δυσκολεύεστε με τα γραμμάρια. Ναι, σε κάποια υλικά έχει γραμμάρια, όπως το αλεύρι, ας πούμε, για να είμαστε δίκαιοι. Ουσιαστικά έχω βάλει όλα λοιπόν τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύω. Και εδώ θέλω να δείξω και μία παραλλαγή, την οποία, επειδή μου αρέσει κάποιες συνταγές να τις πειράζω όταν δέχονται πείραγμα. Εδώ λοιπόν θα έρθω και θα ανακατέψω το μείγμα μου, να απορροφήσει μέσα όλα μου τα υλικά. Θα σου πω ότι έχει τελειώσει η συνταγή, έτσι. Αυτό είναι το banana bread. Απλά θέλω να κάνω ακόμα μία παραλλαγή, επειδή ξέρω ότι είστε και πολύ λάτρης πολύ της σοκολάτας και της πραλίνας, για να μην λέμε μάρκες, έτσι ακριβώς. Έχω φέρει λοιπόν λίγη πραλίνα και πριν ολοκληρώσω το μείγμα μου, θα ρίξω και δύο κουταλιές της σούπας πραλίνα. Βουτιά θέλω μέσα να κάνω μέσα σε αυτό τώρα. Στο μείγμα. Άρα τι θα έχουμε, θα έχουμε ένα banana bread με πραλίνα. Μία διαφορετική εκδοχή. Θα πάρει και το χρώμα. Ξαναλέω, ερχόμαστε και ομογενοποιούμε κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Έτοιμο. Έχω βουτυρώσει και έχω αλευρώσει μια φόρμα μου. Εδώ. Θα βγάλω λίγο και το σύρμα. Εδώ είδα ότι έχει πάρει τέτοια φόρμα. Μπορεί να πάρει και του κέικ. Στρογγυλή. Ναι. Εννοείται. Θα ανακατέψω λίγο και με τη Μαρίζ μου. Πες μου ότι δεν ήταν πανεύκολο. Καλά, όλα μέσα. Δεν υπάρχει. Μπορώ να κόβω αυτό που έχει έτοιμο φυσικά. Εδώ. Έλα, πάρ' το μπορώ να το κόψω. Φυσικά. Διακοσμήταν θέλετε και με μπανάνες από πάνω, έτσι. Και ερχόμαστε λοιπόν και ρίχνουμε το μείγμα μέσα στη φόρμα μας. Ξαναλέω ότι αυτό εδώ έχει το χρώμα το σοκολατή, γιατί έχω ρίξει μέσα και πραλίνα. Είναι πορερετική, απλά επειδή ξέρω ότι την λατρεύετε την πραλίνα και υπάρχει και στα ντουλάπια σας αυτές τις μέρες. Αν θέλετε, μπορείτε στη συνταγή που σας έδωσα να λοιπόν, ρίξετε. Πόση ώρα έχουμε επιθερμάνει το φούρνο και στους πόσους βαθμούς το βάζουμε? Τέλεια. 180 βαθμούς. Προθέρμανση γίνεται πάντα και στη θερμοκρασία ψησίματος και θα μου το ψήσετε για περίπου 50 λεπτά. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τους φούρνους σας. Κλασικά, όπως όλα τα κέικ που φτιάχνετε, τα τσεκάρετε μετά τα 40-45 λεπτά, θα το τσεκάρετε αυτό, με ένα μαχαιράκι να βγει στεγνό. Πιστέψτε με, εμένα προσωπικά το ξαναλέω γιατί είναι μία από τις αγαπημένες μου συνταγές. Είναι τόσο γευστική και τόσο εύκολη που τώρα που είστε και στο σπίτι και τα έχετε τα υλικά αυτά, γιατί δεν είναι δύσκολα υλικά να τα βρείτε, βάλτε και τα παιδιά στη διαδικασία. Και είναι ένα γλυκό, ξαναλέω, πολύ σημαντικό, πολύ γευστικό και έχει και διατηρησιμότητα. Άρα δεν έχουμε κανένα άγχος να πρέπει να το καταναλώσουμε μέσα σε μια μέρα. Είσαι φανταστικός, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθήστε το στο Instagram, θύμισε με πώς είσαι. CV Pastry. CV Pastry στο Instagram, τον ακολουθώ και εγώ. Εδώ και τα βιβλία του, αλλά καθημερινά δίνει ιδέες για πάρα πολύ ωραίες συνταγές. Και πλέον έφτιαξα και το κανάλι μου στο YouTube επιτέλους. Είδες αυτά. Πώς είναι αυτό? Χρήστος Βέργαδος. Αυτά είναι τα καλά της καραντίνας, το ότι μας έβαλε στο σπίτι. Οπότε πλέον εκμεταλλευόμαστε το χρόνο και πιο δημιουργικά σε πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Είσαι εξαιρετικός και ευχαριστούμε πολύ.